Είχα την ευκαιρία σήμερα να διαπιστώσω ή διεισόμαστε το μέγεθος της καταστροφής. Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι με ό,τι αντικρίσαμε. Προφανώς πρόκειται για ένα σπάνιο και ακραίο φαινόμενο, καιρικό φαινόμενο. Ωστόσο, αυτό το ακραίο φαινόμενο λειτουργήσε έτσι όπως λειτουργήσε εξαιτίας και της συσσωρευμένης, θα έλεγα, αδράνειας, των συσσωρευμένων προβλημάτων, ελλημάτων, στα έργα υποδομής αλλά και στο χωροταξικό σχεδιασμό, ένα φαινόμενο που βεβαίως δεν αφορά μόνο τη Δυτική Αθήνα αλλά και άλλες περιοχές της χώρας. Ας είναι οι άνθρωποι αυτοί που χάσαμε οι τελευταίοι και ας αποτελέσει αυτό το έναυσμα για όλους μας προκειμένου να επιδείξουμε εγρήγορση στην αποκατάσταση των αναγκαίων υποδομών και του χωροταξικού σχεδιασμού για να μην ξαναζήσουμε ποτέ ξανά τέτοια φαινόμενα. Σήμερα στη σύσκεψη πρωτίστως ασχοληθήκαμε με το επιχειρησιακό σχέλος. Ας μην ξεχνάμε ότι ακόμα έχουμε ανθρώπους αγνοούμενους. Η προσπάθεια των ανδρών της πυροσβεστικής και των εθελοντών είναι συγκινητική. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε την δυνατότητα να βρούμε και άλλους ανθρώπους εν ζωή, να μην αυξηθεί άλλο ο αριθμός των νεκρών. Μας απασχόλησε επιχειρησιακά επίσης η δυνατότητα άμεσης αποκατάστασης των νοικοκυριών, η άντληση των υδάτων, η αποκατάσταση του δικτύου ίδρευσης και βεβαίως άμεση προτεραιότητα τα συνεργεία των μηχανικών για να καταγράψουν τις πληγές, τους πληγέντες, γιατί είναι δέσμευσή μας να προχωρήσουμε σε άμεση αποκατάσταση, επούλωση των πληγών και αποκατάσταση των περιουσιών, είτε αυτό αφορά νοικοκυριά, είτε αφορά επιχειρήσεις. Θέλω να πιστεύω ότι η συντονισμένη αυτή προσπάθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης, της πολιτικής προστασίας, θα έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Για τους ανθρώπους όμως που χάσαν τους δικούς τους, για όλους εμάς που ζούμε ένα βαρύ πένθος, νομίζω ότι όλα τα άλλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Ας αποτελέσει, επαναλαμβάνω, το έναυσμα για εγρήγορση, για να αντιμετωπίσουμε παθογένειες συσσωρευμένες δεκαετιών δυστυχώς.